Καλησπέρα για το τρίτο βίντεο μας, tutorials HTML. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα μάθουμε πού χρησιμεύει η ετικέτα break row. Επίσης τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα navigation menu που μπορούμε να πληγηθούμε μέσα στην ιστοσελίδα μας δημιουργώντας τις λίστες. Λοιπόν, ας δούμε όμως πρώτα το χαρακτήρα break row. Αν πάμε στο site μας, ωραία, θα δούμε ότι από εδώ και πέρα η πρόταση συνεχίζει κανονικά. Αν θέλω αυτή την πρόταση να την πάω από κάτω, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω την ετικέτα break row, που βασικά σημαίνει σπάσιμο γραμμής. Λοιπόν, άρα, αν πω εδώ και γράψω break row και είναι και αυτή η μονή ετικέτα, κλείνει κατευθείαν και αποθηκεύσω και θα δούμε εδώ, μόλις κάνω ανανέωση, πως εδώ έμεινε κενό και πήγε η γραμμή μου από κάτω. Αν για παράδειγμα αντιγράψω και βάλω και δεύτερη ετικέτα break row, θα αφήσει πιο πολύ κενό. Πατάμε ανανέωση και βλέπουμε πως πήγε ακόμη πιο κάτω. Ωραία. Αν τώρα τα σβήσω, θα επανέλθει το κείμενο εκεί που ήταν και πριν. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε το navigation menu. Συνήθως το navigation menu μπορούμε να το κάνουμε μέσα στο header ή έξω από αυτό. Εμείς θα δοκιμάσουμε να το κάνουμε έξω από το header. Θα κάνω εδώ άλλη μια ετικέτα div. Θα βάλω ID nav menu. Εδώ μέσα τώρα μπορώ να δημιουργήσω τη λίστα μου. Οι λίστες όμως χωρίζονται σε δύο ειδών λίστες. Την order list που σημαίνει λίστα με σειρά και unorder list που σημαίνει λίστα χωρίς σειρά. Στα navigation menu χρησιμοποιούμε συνήθως την unorder list. Αλλά εμείς θα δούμε και τις δύο λίστες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με την order list που είναι λίστα με σειρά. Λοιπόν, για να δηλώσουμε ότι η λίστα που ακολουθεί είναι λίστα με σειρά, γράφουμε την ετικέτα all που σημαίνει order list. Ωραία. Και εδώ μέσα γράφουμε την ετικέτα li που σημαίνει list. Εδώ τώρα δηλώνουμε ότι η λίστα που ακολουθεί είναι λίστα με σειρά. Θα γράψω εδώ για παράδειγμα home. Θα κάνω μερικές αντιγραφές. Να τα φέρω και κάνει στην ίδια αυτιά. Και θα αλλάξω την ονομασία. Θα βάλουμε και εδώ email. Αν τώρα αποθηκεύσω και πατήσω ανανέωση, βλέπουμε εδώ τη λίστα μας. Η διαφορά με την order list που σημαίνει λίστα με σειρά είναι ότι εδώ μας βγάζει νούμερα 1, 2, 3, 4.
Αν για παράδειγμα εγώ θέλω να προσθέσω ακόμη κάτι και βάλω εδώ about, θα μας βγάλει εδώ 5. Τώρα στην λίστα με σειρά, αν δεν την πειράξουμε, την αφήσουμε έτσι default, βγάζει από μόνη της κάποια νούμερα. Μπορούμε όμως, άμα θέλουμε, να το αλλάξουμε και αυτό και αντί για νούμερα να μας βγάζει κάποια γράμματα. Για παράδειγμα, για να το κάνω αυτό, θα πάω εδώ στην ετικέτα all, θα γράψω type ίσον, για παράδειγμα, το A, το μικρό, το αγγλικό. Αν τώρα αποθηκεύσω, μας έβγαλε εδώ A, B, C, D, E κλπ. Αν τώρα το βάλω αυτό το κεφαλαίο, αντί για περιούς χαρακτήρες τώρα θα μας βγάλει κεφαλαίους. Ωραία. Λοιπόν, επίσης μπορώ να το κάνω να βγάλει και λατινικούς χαρακτήρες βάζοντας το γράμμα A ή το αγγλικό. Μπορώ και αυτό να το κάνω να φαίνεται κεφαλαίο, με κεφαλαίους χαρακτήρες. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τώρα όσο αφορά την order list. Για να δηλώσουμε ότι η λίστα που ακολουθεί είναι an order list, θα σβήσουμε από εδώ το O και θα βάλουμε U. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνουμε ότι η λίστα που ακολουθεί είναι an order list, που αυτή είπαμε χρησιμοποιούμε πιο πολύ στα navigation menu. Θα σβήσω και αυτό. Η διαφορά τους είναι ότι τώρα αντί για αριθμούς μας βγάζει κάποιες τελείες εδώ, κάποια bullets. Επίσης, άμα θέλουμε και αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Για παράδειγμα, θα γράψω εδώ πάλι type και θα βάλω square, να βγάζει αντί για, αντί για τελείες κάποια τετράγωνα. Και ας δούμε εδώ, είδαμε πως άλλαξε το σχήμα. Μπορούμε επίσης να το πούμε να βγάζει κάποια κυκλάκια. Circle. Και είδαμε πάλι πως άλλαξε. Θα το σβήσω αυτό. Ωραία. Τώρα, όπως κάθε navigation menu, πρέπει να κάνουμε και κάποια link. Δηλαδή, πρέπει ο χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στην ιστοσελίδα μας. Άρα, εδώ, μέσα τώρα θα βάλω την ετικέτα Arcode. Θα κλείσω εδώ. Και απλά θα κάνω μια σύνδεση χωρίς να μας παραπέμψει κάπου για να το δούμε. Αυτό από ό,τι θυμάστε το κάνουμε με το σύμβολο της δίεσης. Αν αποθηκεύσω. Ωραία, βλέπουμε. Θα κάνω το ίδιο και για τα επόμενα. Και θα αλλάξω την ονομασία.
αποθηκεύουμε. Ωραία, και βλέπουμε πως κάναμε τις συνδέσεις μας. Βασικά, όταν κάνουμε μια κανονική ιστοσελίδα, πρέπει αυτά να πηγαίνουν κάπου, εντάξει, ή σε κάποιο άλλο αρχείο μας σε HTML ή σε κάποιο άλλο site, ώστε δίνουμε την ευκαιρία στο χρήστη να πλοηγηθεί μέσα στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αυτά και για το σημερινό βίντεο. Είδαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις λίστες. Τώρα, στο επόμενο βίντεο θα μάθουμε για τις φόρμες, που είναι πολύ βασικό. Οι φόρμες χρησιμεύουν στο χρήστη όταν μπει στην ιστοσελίδα μας να δημιουργήσει κάποιο λογαριασμό. Εντάξει, άρα πρέπει να του έχουμε κάποια πεδία κειμένου που θα γράψει το όνομά του, το επίθετό του, την ηλικία του, από ποια χώρα είναι και το password. Επίσης, να του δίνουμε και δυνατότητα να κάνει επικύρωση στη φόρμα και αν γράψει κάτι λάθος, να μπορεί να κάνει και reset. Εκτός από αυτό, θα δούμε και τι διαφορά έχουν οι ετικέτες block με τις ετικέτες inline. Όλα αυτά όμως στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.